Την θετική ανταπόκριση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη συνάντησε το αίτημα του Δήμου Ιωαννητών για την παραχώρηση του κτηρίου του Παλαιού Πανεπιστημίου στην Οδόδο Πόλη στον Δήμο Ιωαννητών. Το αίτημα έχει υποβληθεί και στο παρελθόν, όπω ανέφερε τη Δευτέρα στι συνεδρίε του Δημοτικού Συμβουλίου ο κ. Ελισάφ προσωπικά στον κ. Μητσοτάκη, κάτι που επαναλήφθηκε το πρωί τη Τετάρτη στη συνάντηση των δύο ανδρών στο Μέγαρο Μαξίμου. Το περισσότερο ενδιαφέρον που προκύπτει από την εν λόγω συνάντηση είναι η πρόθεση της Δημοτικής Αρχής να αξιοποιήσει το κτίριο για τη συγκέντρωση και συστέγαση όλων των δημοτικών υπηρεσιών και εφόσον ανακατασκευαστεί όπως ανέφερε ο κύριος Σελισάφ, να γίνει εκεί το νέο δημαρχιακό μέγαρο της πόλης. Πληροφορίε αναφέρουν ότι κατά τη διάρκεια τη συνάντηση, εκτό από τη θετική ανταπόκριση στο αίτημα από τον κύριο Μητσοτάκη, ο Πρωθυπουργό επικοινώνησε με αρμόδια στελέχη τη ΕΤΑΔ που έχουν την αρμοδιότητα και μάλιστα προγραμματίστηκε μια επίσκεψη που εκκρεμεί εδώ και αρκετό καιρό για το αμέσω επόμενο διάστημα. Σύμφωνα πάντα με την ανακοίνωση του γραφείου του Πρωθυπουργού, οι κύριοι κ. Μητσοτάκη και Ελισάφ συζήτησαν το θέμα τη διαχείριση τη πανδημία με τον Πρωθυπουργό να δίνει συγχαρητήρια για τον τρόπο που αντιμετωπίστηκε η έξαρση του ιού από τον Δήμο Ιωαννιτών και την περιφέρεια Υπήρου. Η συνάντηση των δύο ανδρών στο Μέγαρο Μαξίμου πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του εορτασμού τη Παγκόσμια ημέρα μνήμη των θυμάτων του Ολοκαυτώματο.